Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σας παρουσιάσω ένα προϊόν το οποίο περίμενα εδώ και αρκετό καιρό, είναι η αλήθεια. Αρχικά να ευχαριστήσω την εταιρεία Exile, η οποία μου έστειλε ένα δείγμα της δουλειάς τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική χορηγία τους και την εμπιστοσύνη που δείξανε απέναντί μου. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν στείλει ακόμα προϊόντα στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη δηλαδή φορά που στέλνουν κάτι στη χώρα μας. Επικοινώνησα εγώ μαζί τους μέσω Instagram και κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τους έπεισα να μου στείλουν ένα δείγμα της δουλειάς τους με σκοπό την προώθηση, την παρουσίαση μάλλον και προώθηση των προϊόντων τους στην ελληνική αγορά. Μου στείλανε λοιπόν μία εξάτμιση ελευθέρας, όπως τα λέγαμε, ή μάλλον όπως λέμε, στα ελληνικά. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ελευθέρας εξάτμιση, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, θα δούμε λίγο τη χρησιμότητα, αλλά και, και κάποιες μάλλον από τις διαφορές που έχει η συγκεκριμένη εξάτμιση ελευθέρας με μία κοινή εργοστασιακή εξάτμιση. Η συγκεκριμένη είναι του 372 XP, όπως βλέπετε. Πρώτη και εμφανής διαφορά μεταξύ των δύο αυτών εξατμίσεων, της ελευθέρας και της εργοστασιακής, όπως βλέπετε, είναι η εξαγωγή, οι τρύπες από τις οποίες εκπέμπει το καυσαέριο. Βλέπετε τη διαφορά, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, όπως πολύ εύκολα μπορείτε να καταλάβετε και τη διαφορά στον ήχο ή στο θόρυβο, αν θέλετε, μπορείτε να καταλάβετε τι διαφορά θα έχουν. Αλλά να πούμε ότι όταν αλλάζουμε εξάτμιση από εργοστασιακή σε ελευθέρας, σίγουρα δεν το κάνουμε για τον ήχο ή το θόρυβο. Δεν είναι ότι μας αρέσει να ακούμε περισσότερο το αλυσοπρίονο ή να πονάνε τα αυτιά μας ή οτιδήποτε. Αρχικά να πούμε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τέτοια εξάτμιση χωρίς να φοράτε οτοασπίδες. Είναι πολύ δυνατό ο ήχος, οπότε καλό είναι αν τυχόν αλλάξετε εξάτμιση, το πρώτο πράγμα που να κάνετε πριν πάρετε την εξάτμιση είναι να πάρετε οτοασπίδες. Όπως επίσης καλό είναι να φοράτε οτοασπίδες και με τις εργοστασιακές εξατμίσεις. Ο κίνδυνος πάλι είναι ο ίδιος για τα αυτιά σας. Άλλο κομμάτι αυτό, παρένθεση. Λοιπόν, θα σας δείξω, εντάξει, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους είναι καλό να αλλάζουμε τις εξατμίσεις στα αλυσοπρίωνα, όπως είναι καλό να το κάνουμε και στα αυτοκίνητα και, και στις μηχανές του δρόμου. Αλλά είναι και πάρα πολλοί οι λόγοι για τους οποίους δεν μας επιτρέπουν ή μάλλον δεν μας τα φτιάχνουν οι ίδιες οι εταιρείες, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, τέλος πάντων. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα για τις εξατμίσεις για τα αλυσοπρίωνα και θα σας δείξω 2-3 λόγους βασικούς, ας πούμε, για τους οποίους είναι καλύτερα να έχετε μία ελευθέρας εξάτμιση στο αλυσοπρίωνο σας. Και θα ξεκινήσω βέβαια από την εργοστασιακή για να καταλάβετε, αλλά θα έρθω κοντά σας. Λοιπόν, όπως βλέπετε, εδώ είναι η εξάτμισή μας, η εξαγωγή και η εισαγωγή. Από εδώ δηλαδή μπαίνει το καυσαέριο. Αν σκεφτείτε ότι έχουμε εδώ το κινητήρα, εδώ κάπου πάνω είναι το πιστόνι, ανεβοκατεβαίνει. Τη στιγμή που ανεβαίνει γίνεται η έκρηξη που λέμε μέσα, με την... κατεβαίνει τέλος πάντων με την δύναμη της έκρηξης του πιστόνι και την ώρα που κατεβαίνει ανοίγει ή μάλλον φεύγουν τα καυσαέρια προς την εξάτμιση. Τι γίνεται όμως τώρα με τις εξατμίσεις εργοστασιακές? Όπως βλέπετε εδώ, αυτό το χώρισμα δεν είναι μόνο εξωτερικό, είναι και εσωτερικό. Και εδώ είναι όλο το πρόβλημα. Γιατί το λέω αυτό? Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Μόνο θα σας το δείξω αλλιώς. Έχω ένα στυλό εδώ μαζί μου. Βλέπετε το στυλό, βλέπετε και την εξάτμιση. Το κρατάω έτσι και πάω να το βάλω μέσα. Δείτε πόσο μπήκε. Βλέπετε, δεν πάει άλλο μέσα. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί στη μέση, θα προσπαθήσω μετά με άλλο βιντεάκι να σας το δείξω, στη μέση υπάρχει ένα χώρισμα, τέλος πάντων,
ή αλλιώς μπορούμε να το πούμε σιγαστήρα. Αυτό ευθύνεται κιόλας στο... ο σιγαστήρας ευθύνεται στο ότι πέφτει, πέφτουν τα decibel σε αυτές τις εξατμίσεις, σε σχέση δηλαδή με τις ελευθέρας. Αλλά έχει ένα πολύ βασικό κακό ο σιγαστήρας. Επειδή δεν μπορούν τα καυσαέρια μάλλον να έρθουν μέχρι μπροστά και τα κρατάει δηλαδή σε κοντινή απόσταση προς τη μεριά του κινητήρα μέχρι να έρθουν τα επόμενα, γιατί όπως σας είπα το πιστόνι ανεβοκατεβαίνει με τις εκρήξεις που κάνει, δηλαδή φέρνει καυσαέριο, ανεβαίνει το πιστόνι, γίνεται ξανά καινούργια έκρηξη μέχρι να έρθουν τα νέα καυσαέρια, τα προηγούμενα έχουν μείνει εδώ. Έχουν περάσει μέσα στην εξάτμιση, αλλά δεν έχουν καταφέρει να βγουν από την εξαγωγή. Διότι υπάρχει αυτό το χώρισμα, ο σιγαστήρας που είπαμε, και ο μόνος τρόπος για να περάσουν στην απέναντι μεριά, για να περάσουν, είναι τώρα το κακό ότι δεν μπορώ να σας το δείξω, πρέπει να το κάνω σε άλλο βιντεάκι, έχει μία τρύπα στο κάτω μέρος, βλέπετε εδώ που μπαίνει ο στυλός. Όπως λέγαμε όμως, για να περάσουν τα παλιά καυσαέρια μέσα και να φύγουν στην εξαγωγή πρέπει να έρθουν τα νέα. Όσο όμως τα παλιά κάθονται εδώ, κρατάμε υψηλές θερμοκρασίες. Και το κακό είναι ότι τις κρατάμε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στη μεριά του κινητήρα. Τι προκαλεί αυτό, θα σας δείξω τώρα τι προκαλεί αυτό. Έχουμε εδώ τη 372. Αν μπορείτε να δείτε, αυτό είναι μαύρο. Βλέπετε μέσα. Είναι μαύρο. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι μαύρο. Όπως είναι εδώ, βλέπετε, ασημή, νίκελ, τέλος πάντων τι είναι. Βλέπετε ότι είναι μαύρο. Αυτό δημιουργείται από αυτό το πράγμα που σας είπα προηγουμένως. Διότι έχουμε καυσαέριο, το οποίο αποτελείται από βενζίνη και λάδι μίξης, και υψηλή θερμοκρασία. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όσοι από σας γνωρίζετε από σόμπες που καίμε καυσόξυλα, το ίδιο ισχύει και με τα μπουριά που λέμε βούλο σαν τα μπουριά. Αυτό το πράγμα γίνεται, είναι καυσαέριο, γιατί στην ουσία καύσιμη ύλη και το ξύλο, αν έχει λίγη υγρασία μέσα, αυτό που παράγεται τέλος πάντων, αυτή η καπνίλα, η μαύρη καπνίλα, πηγαίνει στα μπουριά και λόγω της υψηλής θερμοκρασίας γίνεται ένα σώμα με το μέταλλο. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε στα λισοπρίωνά μας, γιατί με το χρόνο αυξάνονται αυτά τα κατάλοιπα, ας πούμε, στα μέταλλα, οπότε κρατάμε όλο και περισσότερες θερμοκρασίες στο κινητήρα μας και με το καιρό έχουμε φθορές στο πιστόνι, στο εξάτμιση και γενικότερα σε όλο το αλυσοπρίωνό μας. Ένας λοιπόν βασικός λόγος για τον οποίο είναι καλύτερης η ελευθέρας είναι αυτός. Και πάμε να δούμε πώς είναι η ελευθέρας βασικά για να καταλάβετε. Αρχικά να δείξουμε την εξάτμιση, πανέμορφη, βλέπετε εδώ λεπτομέρεια, λεπτομέρεια της μάρκας, Exile. Βλέπετε εδώ, δύο μπουριά, από πίσω. Είναι εύκολη γενικά σαν κατασκευή, αλλά δεν είναι τόσο εύκολη στο να τη φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί εντάξει, πρέπει να μετρηθούν σωστά, πρέπει να κολληθούν σωστά, πρέπει να είναι σωστά μετρημένες οι τρύπες, γιατί έχουμε να κάνουμε με κινητήρα και πρέπει πάντα να κρατάμε τη συμπίεση αν θέλουμε να κρατήσουμε και τη δύναμη του κινητήρα, έτσι. Οπότε ναι, μπορεί να φαίνεται ένα τετράγωνο κουτί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να φτιαχτεί. Εντάξει, άνθρωποι έχουν ρίξει μελέτη πάνω σε αυτό. Βλέπουμε τώρα, θα σας δείξω το ίδιο ακριβώς πράγμα που έδειξα και πριν στην άλλη εξάτμιση. Δείτε εδώ, το στυλό, το κρατάω εδώ ακριβώς που τελειώνει. Πάμε να δούμε. Βλέπετε, πού είναι το δάχτυλό μου. Άλλη μία. Μπαίνει όλο. Βλέπετε, είναι ανοιχτή. Και θα σας την ανοίξω για να δείτε τι εννοώ. Έχουμε εδώ 4 βιδάκια. Να πούμε ότι η εξάτμιση έρχεται μαζί με τις φλάτζες, μαζί με τη βάση, όλα μαζί είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή την έχω απλά βιδωμένη χωρίς τις φλάτζες, ίσα για να σας τη δείξω. Και μετά θα τη δοκιμάσουμε κιόλας στο τέλος του βίντεο, να δείτε και τον ήχο. Να δούμε και πώς κόβει τα λισοπρίωνα τέλος πάντων με αυτήν. Και φυσικά στο επόμενο βίντεο
Θα σας δείξω και τη διαφορά σε σχέση με την εργοστασιακή εξάτμιση. Θα κάνουμε δηλαδή ένα βίντεο, θα κάνω κάποιες τομές με την εργοστασιακή εξάτμιση, μετά θα περάσω την ελευθέρας, θα ξανακάνω τις ίδιες ακριβώς τομές, το ίδιο ξύλο με ίδια λάμα αλυσίδα, έτσι, και θα τα χρονομετρήσω, θα χρονομετρήσω τις τομές, έτσι ώστε να δούμε αν τελικά είναι θόρυβος ή δύναμη αυτό που μας προσφέρει μια ελευθέρας εξάτμιση. Βλέπετε λοιπόν, μία σίτα απλά έχει πριν, από τις, πριν την εξαγωγή. Αυτή η σίτα όμως είναι αυτή που κρατάει τη συμπίεση. Δηλαδή, παίρνουμε, έρχεται το καυσαέριο από εδώ. Βλέπετε μέσα, άδεια, τίποτα. Βλέπετε, δεν έχει κάτι μέσα. Ένα κουτί είναι δηλαδή. Αλλά για να κρατηθεί η συμπίεση στο κινητήρα μας και να παράξει δύναμη που τη χρειαζόμαστε, έχουμε αυτήν εδώ τη σίτα. Έρχονται λοιπόν τα καυσαέρια απευθείας, γι' αυτό και τη λέμε ελευθέρας, χτυπάνε στην σίτα και δημιουργείται η πίεση, η συμπίεση, όπως θέλετε πείτε το, και βγαίνουν από την εξαγωγή. Προφανώς με περισσότερο θόρυβο, γιατί δεν έχουμε σιγαστήρα στη συγκεκριμένη εξάτμιση, αλλά δίνουμε και παραπάνω υποδύναμη στο κινητήρα μας. Έτοιμη όπως βλέπετε στη 372 μας, δείχνει και όμορφη. Να πω και κάτι το οποίο ξέχασα, όσοι ενδιαφέρεστε για εξάτμιση είτε δόντια προστασίας Exile, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα βρίσκοντάς με στο Instagram ή στο Facebook ως Φουρκιώτης Αναστάσης. Το Instagram το έχω όπως το κανάλι Axhologer. Η αλήθεια είναι πως θα μας πάρει λίγο καιρό, έτσι ώστε να μάσουμε μια ποσότητα, ας πούμε, παραγγελιών, γιατί όπως είπαμε έρχονται από Καναδά, οπότε γενικά παίρνει αρκετό καιρό, πάνω από μήνα συνήθως, έως και δύο, για να σταλθούν τα προϊόντα. Αλλά είμαστε τώρα γενικότερα στο ψάξιμο, έτσι ώστε να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχω μιλήσει με την εταιρεία εκεί, την Exile. Οπότε ναι, μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα σε Instagram ή Messenger, στο Facebook. Ή αλλιώς, αν δεν έχετε κάτι από αυτά, αφήστε ένα σχόλιο στο, κάτω από το βίντεο, τώρα όπως το βλέπετε, και θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Αυτά λοιπόν, πάμε για την πρώτη δοκιμή. Ελπίζω να σας άρεσε μέχρι στιγμή το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, κάντε μια εγγραφή όσοι δεν έχετε κάνει, κάντε και μια κοινοποίηση στο βίντεο, έτσι ώστε να μας γνωρίσει περισσότερος κόσμος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Oh.
βάλουμε και σε λίγο χοντρό, γιατί ξέρω πάρα πολύ από εσάς θα μου πείτε ότι σε τέτοια κόβουν τα πάντα και οτιδήποτε, όλα αυτά που λέτε, όσοι τα λέτε, ετοιμάζω και τα λέμε. Mm-hmm.